Όποτε νιώθεις, αγαπητέ μου φίλε, αγαπητή μου φίλη, στα θεία τα περάσματα, όποτε νιώθεις στην ψυχή σου μια μικρή ατονία, μια μικρή κατάθλιψη ή μελαγχολία, και όταν το ηθικό σου είναι λίγο πεσμένο, πιστεύω να θυμάσαι τι είχαμε πει κι άλλη μια φορά, να διαβάζεις λίγο το γερωτικό. Είτε το βιβλίο που λέγεται «Είπε γέρον», είτε το «Νευεργετινό», είτε το γερωτικό του ενός, της άλλης μοναχής, της του άλλου συγγραφέα. Δεν είναι το θέμα να σας πω τώρα κάποιο συγκεκριμένο βιβλίο, αλλά συγκεκριμένη κατηγορία περιστατικών από το γεροντικό, διότι εκεί θα δεις ανθρώπους αληθινούς και γνήσιους, αυθεντικές ψυχές, σαν τη δική σου την ψυχή δηλαδή, άνθρωποι που πάλευαν, που έπεφταν, που σηκώνονταν, που κι αυτοί ήταν ταλαιπωρημένοι από τα βάσανα της ζωής, που κι αυτοί είχαν πειρασμούς σαν και σένα, που δεν ωρεοποιούσαν την πνευματική ζωή λέγοντας ας πούμε ότι όλα είναι πανεύκολα, όλα είναι ωραία, όλα είναι ξεκούραστα, αλλά τους βλέπεις κι αυτοί να είναι πολύ αληθινοί. Σου λέει δυσκολεύομαι, αμελώ, πολλές φορές βαριέμαι την προσευχή, δεν έχω όρεξη, δεν μπορώ να συγχωρήσω τον εχθρό μου, δεν μπορώ να μιλήσω στον αδερφό μου. Και εκεί αρχίζεις και τονώνεσαι και λες, δηλαδή, σαν και εμένα είναι κι άλλοι. Δηλαδή αυτό που τώρα εγώ έχω δεν είναι μόνο δικό μου πρόβλημα, το περνούν κι άλλοι άνθρωποι. Και αρχίζεις και νιώθεις αυτή την αίσθηση της οικειότητας με αυτούς τους ανθρώπους, τους Αγίους, και νιώθεις την αίσθηση της ενότητας με τους υπολείπους ανθρώπους του κόσμου, και είναι μεγάλη παρηγοριά για την ψυχή σου να δεις ότι ξέρεις κάτι. Και αυτός ο οποίος είναι τώρα πολύ ψηλά και τον έχουμε Άγιο και τον ζωγραφίζουμε στην εκκλησία και του κάνουμε ακολουθίες, και αυτός αν δεις τη ζωή του, πού την είδε στη ζωή του, στο βίο του. Και είδα μερικά περιστατικά στο βίο του και στο γεροντικό, που έχει περιστατικά και από Αγίους ανθρώπους και από απλούς μοναχούς, αλλά και από ονομαστούς Αγίους, και λες κοίτα να δεις, άρα καλά βαδίζω κι εγώ. Μην ανησυχώ, μην απογοητεύομαι. Και αυτοί πέρασαν τα ίδια. Ακούμε την Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, μέσω διαδικτύου. Εύχομαι να είσαι καλά όπου και αν βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή, αλλά είμαι σίγουρος ότι όσο καλά και αν είσαι, έχεις και εσύ μια θλίψη μες στην καρδιά σου, έχεις και εσύ ένα μικρό πόνο, έχεις και εσύ μια μικρή στεναχώρια. Και γι' αυτό σου λέω σήμερα ότι όταν σε πιάνει αυτή η στεναχώρια, να διαβάζεις λίγο, δεν χρειάζεται πολύ, λίγες σελίδες, λίγα φύλλα δηλαδή, έτσι να ξεφυλίζεις, να παίρνεις το μήνυμα ενός περιστατικού και να συνεχίζεις τον αγώνα σου και να παρηγοριέσαι. Θα πεις εσύ τώρα πάντερ που μας τα λες, δηλαδή και εσύ διαβάζεις το γεροντικό. Ναι, και εγώ το διαβάζω όχι για να σας κάνω το δάσκαλο, αλλά και εγώ για τον ίδιο λόγο. Όταν και εγώ είμαι στις κλειστές μου, όπως λέμε, όταν και εγώ είμαι στην άτονη διάθεσή μου, στην απρόθυμη ψυχική μου κατάσταση, απροθυμία στην προσευχή, απροθυμία στην αγάπη, απροθυμία στη συγχώρηση. Έτσι είμαστε, δυστυχώς, άνθρωποι είμαστε. Διαβάζω κι εγώ λίγο το γεροντικό. Και μετά λέω, δεν κάνω τώρα και τον πόνο μου αφού μου πέρασε πλέον, και τη στεναχώρια μου αφού μου πέρασε πλέον διαβάζοντας. Δεν τα κάνω τώρα και εκπομπή, ώστε να πω αυτό που κι εγώ πήρα και κέρδισα από αυτούς τους ανθρώπους, να ωφεληθούν και τα αδέρφια μου, αν θέλουν κάποιοι. Έτσι λοιπόν τώρα διάβασα τον Αβά Αρσένιο, που έλεγε ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν, μην με ρωτήσετε βέβαια ιστορικά γεγονότα και πότε ακριβώς και ημερομηνίες και χρονολογίες και αυτοκράτορες, δυστυχώς τέτοια δεν ξέρω πολλά, δεν τα θυμάμαι, και αν τα έχω διαβάσει πάλι τα ξεχνώ. Αλλά άμα κανείς μπει στο ίντερνετ μπορεί να τα βρει και αυτά και να διαβάζει και βιβλία να πάρει, να ενημερωθεί. Αλλά κρατάω αυτά που με αφορούν στη μοναξιά μου, στη θλίψη μου και στη δοκιμασία μου. Όταν είσαι κακόκεφος δεν ψάχνεις να βρεις την ημερομηνία που γεννήθηκε και που έδρασε ένας άνθρωπος, όσο σπουδαίος και αν ήταν αυτός, αλλά κοιτάς να δεις τι έχει να σου πει στον πόνο σου. Και αυτό που έχει να σου πει είναι διαχρονικό. Δεν έχει να κάνει με τον αυτοκράτορα της εποχής του, ούτε με τον αιώνα που έζησε. Αλλά έχει να κάνει με ψυχικές καταστάσεις, με εντάσεις, με πόνους, με καημούς, που αυτά τα πράγματα, όσοι αιώνες και αν μας χωρίζουν, είναι κοινά. Καταλαβες. Σήμερα, ας πούμε, νιώθουμε μοναξιά με το δικό μας τρόπο, στη δική μας κοινωνία, με τις δικές μας συνθήκες. Όντως. Και ο άνθρωπος της δεκαετίας του 70, του 60, του 50, ένιωθε και αυτός μοναξιά με άλλες αφορμές, φυσικά. Δεν είχε τα ίδια εξωτερικά ερεθίσματα, άλλη ήταν η κοινωνία εκείνη την εποχή. Αλλά μέσα η ψυχή του ένιωθε πάλι αυτό το ίδιο σκοτεινό αίσθημα. Αυτή την ίδια πάλι μελαγχολία. Άλλο το ερέθισμα, αλλά ίσως το βίωμα, η αίσθηση, να έχει αρκετά κοινά σημεία. Δεν ξέρω να κάνω λάθος. Έτσι νομίζω. Πάντως λέει ότι
αυτός ο Άγιος, ο Αββάς Αρσένιος, όταν ήταν λέει στο παλάτι, έκανε προσευχή και το έλεγε: «Κύριε, οδήγησε με πώς να σωθώ. Σε παρακαλώ, μη με αφήσεις. Δείξε μου πώς να σωθώ». Και άκουσε, λέει, τη φωνή του Θεού που του έλεγε ότι απόφευγε τους ανθρώπους και σώζεσαι. Απόφευγε τους ανθρώπους. Όχι να μην είσαι κοινωνικός, όχι να μην αγαπάς, αλλά μην παίρνεις από τους ανθρώπους το θόρυβο που φέρνουν στην ψυχή σου. Μην παίρνεις από τους ανθρώπους την ταραχή που δημιουργούν, το μπέρδεμα που σου φέρνουν. Δεν εννοούσε απόφευγε τους ανθρώπους τους ταπεινούς, ούτε εννοούσε η φωνή αυτή του Θεού απόφευγε τους αδελφούς σου, τους χριστιανούς που προσεύχονται, που αγαπούν, που συγχωρούν. Όχι, αυτούς θα τους κάνεις παρέα. Ίσα-ίσα σε άλλα σημεία του γεροντικού λέει ότι αν θες να σου φύγει η θλίψη και η στεναχώρια και αν θες να μάθεις την ταπείνωση, βρες έναν ταπεινό άνθρωπο και κάνε παρέα μαζί του. Εδώ δεν μιλάμε λοιπόν να αποφεύγουμε τους ανθρώπους, αλλά να αποφεύγεις ανθρώπους οι οποίοι σου κάνουν ζημιά. Και θα σωθείς, θα ηρεμήσεις. Οι άνθρωποι πολλές φορές δεν μας ωφελούν. Όχι ως σωματική παρουσία, αλλά ως ψυχική κατάθεση. Τι έρχεται ο άλλος και τι καταθέτει τι συνεισφέρει, ας πούμε, στην παρέα που κάνετε. Τι σου βγάζει. Σου βγάζει ελπίδα. Σου βγάζει κουράγιο. Σου βγάζει δύναμη. Σου βγάζει πίστη. Κάνεις παρέα με ένα άτομο, ας πούμε, που από την ώρα που θα το συναντήσεις μέχρι που θα φύγει από το σπίτι σου, σε γεμίζει η απογοήτευση. Τα βλέπει όλα μαύρα. Αυτός ο άνθρωπος δεν θα σε βοηθήσει. Απόφυγε τον. Δεν τον μισείς. Αλλά δεν είναι. Αυτή η παρέα δεν βγάζει πουθενά σε ξέφωτο. Δεν βγάζει σε φως. Σε βουλιάζει και σένα. Και η ψυχή σου γεμίζει καταχνιά. Είναι μερικοί άνθρωποι που όταν σου μιλάνε, καταλαβαίνεις ότι κάνανε παρέα πριν από λίγο με κάποιους άλλους. Καταλαβαίνεις ότι δέχτηκαν επιρροή. Επηρεάστηκαν. Μια άλλη φορά, λέει ο Αββάς Αρσένιος, πήγε στην έρημο μετά. Έφυγε από τον κόσμο, άφησε λέει πλούτη, τιμές, δόξες, γνώσεις, γνωριμίες, αυτοκράτορες, μεγάλες έτσι, μεγάλη κοινωνική επιφάνεια είχε. Φεύγει στην έρημο, κάνει πάλι προσευχή και του λέει του Θεού: «Κύριε, σε παρακαλώ πάλι, βοήθησέ με πώς να σωθώ». Και του απάντησε ο Κύριος: «Αρσένιε, να φεύγεις, να σιωπάς και να ησυχάζεις». Γιατί αυτές είναι οι ρίζες της αναμαρτησίας. Αν θες να γίνεις αναμάρτητος, δηλαδή άνθρωπος που δεν κάνεις λάθη, που δεν αστοχείς, που δεν αποτυγχάνεις στη ζωή σου, αυτό να κάνεις. Φεύγε, διάλεγε την ησυχία, μάθε να μην μιλάς πολύ, να μην λες πολλά και να ησυχάζεις, να ηρεμείς. Όταν ησυχάζεις και γαλινεύει η λίμνη της ψυχής σου, βλέπεις μέσα σου τι σου συμβαίνει. Αποκτάς αυτογνωσία, καταλαβαίνεις το χαρακτήρα σου, καταλαβαίνεις τις δυνατότητές σου και τις αδυναμίες σου, αλλά και τα χαρίσματά σου. Και αρχίζεις και αποκτάς μια γνώση του εσωτερικού σου κόσμου. Καταλαβαίνεις τον πλούτο που κουβαλάς μέσα σου. Τι προσωπικότητα είσαι. Καταλαβαίνεις την ιερότητα του προσώπου σου. Και μπορεί να μην χαζογελάς και να μην έτσι ξεκαρδίζεσαι, αλλά ανατέλει μέσα σου και ανθίζει μέσα σου μια χαρά και μια ποιότητα ευτυχίας άλλου είδους, ενός άλλου κόσμου. Το παρατηρώσουμε το καλοκαίρι. Υπάρχουν μέρες που επιδιώκω να μην έχω επαφή με κανέναν και με τίποτα και να περνάνε αρκετές μέρες, ας πούμε, τις οποίες θα κάθισω στο σπίτι ολομόναχος. Μα τίποτα, καμία επαφή. Εκεί τότε καταλαβαίνω πόσο τον υπόλοιπο χρόνο με ξεγελάει η διαρκής συναναστροφή με τον κόσμο. Όχι ότι μου κάνει μια τραγική ζημιά η επαφή με τους ανθρώπους, αλλά είναι αλλιώς να είσαι μόνος. Να βρίσκεις δηλαδή στιγμές μοναξιάς. Κάτσε λίγο μόνος σου. Δες λίγο αν αντέχεις και αν δεν αντέχεις, πάλεψε λίγο με τον εαυτό σου να δεις γιατί δεν αντέχω, τι θέλω, τι ζητάω. Και σου λέει όλος, σου βγαίνει μια φωνή μέσα και σου λέει: «Δεν περνάω καλά. Θέλω κάτι, βάλε τηλεόραση». Γιατί να βάλω τηλεόραση, για να νιώσω ωραία. Γιατί δηλαδή νιώθω ωραία από την τηλεόραση. Τι έχει η τηλεόραση που μου δίνει και θα το έχω εγώ αυτό μέσα μου. Όταν βλέπω τηλεόραση και νιώθω ωραία, ή όταν πάω και κάνω παρέα με κάποιους και νιώθω ωραία, αυτοί οι κάποιοι είναι που με κάνουν και νιώθω ωραία. Η τηλεόραση είναι η πηγή της ευτυχίας μου, ή γίνεται το ερέθισμα η τηλεόραση και οι άλλοι ώστε να βγει από μέσα μου αυτή η χαρά? Μήπως αυτή η χαρά τελικά υπάρχει μέσα μου και απλώς η τηλεόραση είναι ένα ερέθισμα και η παρέα του άλλου είναι ένα ερέθισμα, αλλά αυτό το ωραίο που νιώθω είναι ήδη μέσα? Και μήπως μπορώ να μάθω αυτό το ωραίο που βγαίνει από την ψυχή μου να το κάνω να ανατέλει και να ανθίζει και χωρίς την παρουσία των άλλων? Να αποκτήσω δηλαδή μια ταπεινή αυτάρκεια, μια ταπεινή ευτυχία η οποία δεν θα χρειάζεται οπωσδήποτε ερεθίσματα, αφορμές εξωτερικές και δεν θα απαιτεί διαρκώς να υπάρχουν κάποιοι για να με κάνουν ευτυχισμένο. Έχω μέσα μου τον ίδιο το Θεό. Δεν λέει ότι είμαστε ναός του Αγίου Πνεύματος,
Δεν λέει η Αγία Γραφή ότι μέσα μας κατοικεί η χάρις του Θεού? Δεν λέει ότι έχουμε πάρει το Άγιο Βάπτισμα και μπήκε ο Χριστός μέσα μας και τον ντυθήκαμε? Αυτό το Χριστό που είναι μέσα μου, αυτό το Κύριο που είναι μέσα μου, οι στιγμές της μοναξιάς με βοηθούν να τον ζήσω. Και όταν καταλάβω ότι είμαι ένας ναός του Θεού, το έχεις καταλάβει ότι είσαι ναός του Θεού? Αυτό είναι μια μεγάλη πηγή χαράς. Έχεις δει ναό του Θεού σε ώρα που λείπει ο πολλής κόσμος και να είναι περιποιημένος όμως αυτός ο ναός, τακτοποιημένος, όμορφος, να μοσχοβολάει, να είναι καθαρός, με αρχοντιά φτιαγμένος, με γούστο, και λες τι ωραίος αυτός ο ναός, μέσα εδώ γίνεται η Θεία Λειτουργία, μέσα εδώ εμφανίζεται και φανερώνεται ο Θεός. Και λέει ο Απόστολος, δεν είναι μόνο αυτό το κτίριο, είσαι και εσύ ναός του Θεού, του ζώντος, του αληθινού Θεού, κατοικεί μέσα σου ο Θεός και περπατά μέσα σου. Οι στιγμές της μοναξιάς με βοηθούν αυτό να το καταλάβω. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Αν λέω ότι είναι ο Χριστός μέσα μου, θα πει ότι είναι μέσα μου η χαρά, η ανάπαυση, η ευτυχία, η εκρηκτικότητα, η εκστατικότητα, η αγάπη, η μακαριότητα. Αυτά είναι τα πράγματα που ζει κανείς όταν είναι μόνος του. Και φυσικά δεν βγαίνουν αμέσως αυτά. Στην αρχή βγαίνει και η πάλη, βγαίνει και η αντίδραση, βγαίνει και η μοναξιά, βγαίνουν και οι πειρασμοί. Αλλά όταν όλα αυτά τα αντιμετωπίσεις με τη σιωπή σου, είδες τι λέει Αρσένιε, του λέει να φεύγεις από το πολύ τον κόσμο, να σιωπάς και να ησυχάζεις, μην λες πολλά, μην μιλάς όλη την ώρα, μιλάς, μπορούμε να ησυχάσουμε? Βασίλη, σε χαίρομαι που ησυχάζεις. Ο Βασίλης Χατζηνικολάου δεν ησυχάζει να μας βάζει μουσική, έχει το νου του και σκέφτεται, αλλά το στόμα του ησυχάζει, ηρεμεί, και γι' αυτό είναι αγαπητός και συμπαθής και καλός φίλος, διότι ο άνθρωπος ο οποίος είναι ήσυχος ελκύει και τη χάρη του Θεού αλλά και την αγάπη των ανθρώπων. Το 41 18 602, για να ησυχάσω και εγώ λίγο, και το 41 18 640 είναι το τηλέφωνο του σταθμού. Το email της εκπομπής είναι athéata.perasmata@yahoo.gr. Η εκπομπή αναμεταδίδεται μες τη βδομάδα, θα την ακούσει και σε αναμετάδοση κάποια νύχτα της βδομάδας, ας το πούνε στο σταθμό. Υπάρχει και στο διαδίκτυο, σε λίγες μέρες θα υπάρχει, και ας κάνουμε μια παύση για να ζήσουμε κι εμείς λίγο αυτό που είπε ο Θεός στον Αβά Αρσένιο, που του είπε Αρσένιε, να φεύγεις τους ανθρώπους, να σιωπάς και να ησυχάζεις. Γιατί όλα αυτά, σιωπή, αποφυγή του πολύ κόσμου και ησυχία, γιατί αυτά είναι οι ρίζες της αναμαρτησίας. Ο άνθρωπος μετά αρχίζει και καταλαβαίνει και έχει επίγνωση των κινήσεών του. Δεν είναι παρορμητικός. Δεν λέει ότι του κατέβει, γιατί άμα πεις ότι σου κατέβει, θα κάνεις λάθη και πολλές φορές σοβαρά λάθη. Θα πεις κουβέντες που θα φέρουν παρεξήγηση, μερικές φορές ελαφρά παρεξήγηση, αλλά μερικές φορές σοβαρή παρεξήγηση, που γίνονται μεγάλες ζημιές, καυγάδες, παρεξηγήσεις έτσι μεταξύ συγγενικών και φιλικών προσώπων, που κάνουν μήνες να εξομαλυνθούν. Μου άρεσε αυτή η συμβουλή του Θεού στον Αβά Αρσένιο. Και λέει, όταν ήταν στο παλάτι, ντυνόταν πολύ ωραία ρούχα και κανένας, λέει, δεν φόραγε καλύτερα από τα δικά του ρούχα. Και όταν πήγε, λέει, στην εκκλησία μετά που έγινε μοναχός, κανείς δεν φορούσε πλέον φτωχότερα ρούχα από τα δικά του. Και μια φορά, λέει, είδες, δεν μπορεί να κρίνεις τελικά ούτε τα ρούχα του άλλου, ούτε το πώς δίνεται, ούτε το μέλλον του. Βλέπεις τώρα κάποιον, ας πούμε, ντυμένο πολύ με μια χλυδή, ας πούμε, και μια αρχοντιά πολύ έντονη και καταντάει, ας πούμε, πρόκληση για μερικούς. Πας να τον κρίνεις. Δεν ξέρεις αργότερα τι θα κάνει αυτός. Ο Άγιος Αρσένιος στο παλάτι, αν τον έβλεπε κανείς, μπορεί να έβγαζε ένα συμπέρασμα γι' αυτόν. Μετά από χρόνια έγινε μοναχός. Δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί αυτός που τώρα ντύνεται έτσι, που φέρεται έτσι, ή που δεν ντύνεται τώρα καλά και ντύνεται έξαλλα, προκλητικά, σκίζει τα παντελόνια του, βάζει 500 σκουλαρίκια και βραχιόλια και τα μαλλιά τα κάνει έτσι και αλλιώς. Εσύ βλέπεις το τώρα, το οποίο μπορεί να μην είναι συναρπαστικό και πολύ όριμο και σοφό, αλλά υπάρχει και το μετά της ζωής, το οποίο το βλέπει ο Θεός και περιμένει τον κάθε άνθρωπο. Και παρηγορήθηκα και εγώ όταν είδα ότι πολεμήθηκε ο Άγιος Αρσένιος και αυτός από πειρασμούς, και ήταν στο δωμάτιό του, λέει, στο κελί του, και είχε πειρασμούς και στεναχωριόταν η ψυχή του. Και πήγαν κάποιοι που τον βοηθούσαν έξω από το κελί του και ακούγανε μέσα την προσευχή του. Αυτός δεν ήξερε ότι τον ακούνε και παραμίλαγε ο καημένος και έλεγε «Σε παρακαλώ, Θεέ μου, μη με εγκαταλείψεις.
δεν έκανα τίποτα καλό λέει, μπροστά σου, αλλά αξίωσε με την καλοσύνη σου να κάνω μια νέα αρχή στη ζωή μου, να βάλω μια νέα αρχή. Λόγια αγγλικά, ε. Δεν ξέρω, μια αυτοσχέδια προσευχή του Αβάρσενίου ήταν αυτή που ακούγανε. Άλλες φορές ίσως τον άκουσαν να διαβάζει φυσικά ψαλμούς από την Εκκλησία, λόγια της Εκκλησίας, τροπάρια της Εκκλησίας. Ναι, αλλά και αυτή η προσευχή που βγήκε από την ψυχή του, μέσα στον πειρασμό του, που είναι κάποιες ώρες που δεν θες να πεις τίποτα από άλλους, ακόμα και αν είναι άγιοι αυτοί οι άλλοι, δεν θες. Θες εκείνη την ώρα να πεις τον πόνο σου. Θες να βγάλεις έναν αναστηναγμό. Θες να πεις δύο λέξεις μόνο και να πεις: γιατί Θεέ μου, τι θα γίνει Θεέ μου, λυπήσουμε Θεέ μου. Αυτό δεν είναι προσευχή. Είναι προσευχή, δυνατή. Και αυτό έκανε ο Άγιος Αρσένιος. Θεέ μου, μη με εγκαταλείψεις. Τίποτα καλό δεν έκανα μπροστά σου. Αλλά αξίωσέ με την καλοσύνη σου να βάλω μια νέα αρχή στη ζωή μου. Με την καλοσύνη σου. Εκεί επενδύουμε, εκεί στηριζόμαστε. Αυτό σκεφτόμαστε, την καλοσύνη του Θεού, και ελπίζουμε. Μια άλλη φορά λέει, είχε σκέψεις και ήταν μπερδεμένος ο Αβάς Αρσένιος και είδε έναν γέροντα Αιγύπτιο και το ρωτούσε και του λέει: πες μου λέει, γέροντά μου, βοήθησέ με να λύσω τους λογισμούς μου, να καθαρίσω το μυαλό μου, να ηρεμήσουν οι σκέψεις μου. Και του λέει ένας: καλά Αβά Αρσένιο, εσύ είσαι τόσο μορφωμένος, έχεις λατινικά σπουδάσει, ξέρεις ελληνικά, ρωτάς τώρα αυτόν τον απελέκητο άνθρωπο. Αυτός είναι απελέκητος. Άνθρωπος αγράμματος, ξύλο απελέκητο. Δηλαδή αυτός είναι αγράμματος. Και καταδέχεσαι να το ρωτήσεις. Και απαντάει ο Αβάς Αρσένιος: κοίταξε, όντως έχω σπουδάσει. Είμαι καταρτισμένος, ναι, και στα ρωμαϊκά και στην ελληνική μόρφωση. Αλλά αυτού του ανθρώπου εδώ, του απλού, πίστεψέ με, του λέει, ούτε το αλφάβητό του δεν έχω ακόμα μάθει. Την αλφαβήτα που αυτός ξέρει να λέει στην ψυχή του, τα γράμματα που έχει μάθει από την εμπειρία της ζωής, δεν είναι θέμα μόρφωσης εγκυκλοπαιδικής, εγκεφαλικής και διανοητικής. Είναι θέμα ζωής. Δηλαδή όταν έχω τον πόνο μου και τη στεναχώρια μου, όταν βρίσκομαι σε ένα τραγικό αδιέξοδο, θα πάω να ρωτήσω έναν καθηγητή πανεπιστημίου επειδή έχει πάρει 15 πτυχία. Τι θέλω εκείνη την ώρα? Θέλω έναν άνθρωπο που να μπορεί να κινήσει μέσα μου εκείνα τα σημεία και εκείνα τα κέντρα της ψυχής μου που θα με κάνουν να στραφώ στο Θεό, να παρηγορηθώ, να ελπίσω, να δυναμώσω, να προσευχηθώ και να κάνουν και ένα θαύμα στην καρδιά μου, να με αναγεννήσουν, να κάνουν ένα θαύμα που να αλλάξει όλη η ζωή μου. Αυτά δεν τα κάνει ένας που είναι οπωσδήποτε μορφωμένος. Δεν είναι η μόρφωση που θα χαρίσει αυτό που ζητάει η ψυχή σου. Και αυτό, υπάρχουν άνθρωποι που τους βλέπεις μορφωμένους και μετά έχεις την περιέργεια να τους δεις, ας πούμε, στην καθημερινή του ζωή, να δεις πώς είναι σαν χαρακτήρες, ως άνθρωποι. Λένε μερικοί άριστος επιστήμονας, αλλά ως άνθρωπος κοιτινάζουν, ας πούμε, το γιακά τους μακριά μακριά. Δεν είναι να τον πλησιάζεις, είναι απάνθρωπος. Άριστος επιστήμονας, φοβερός στην τέχνη του, στην επιστήμη του, αλλά στο σπίτι του τα παιδιά του, η γυναίκα του ή ο άντρας της στενάζουν. Και εδώ ο Αβάς Αρσένιος κατάλαβε ότι η δύναμη που χρειάζεσαι μπορεί να βρεθεί σε έναν απλό άνθρωπο, σε μια ταπεινή ψυχή. Υπάρχουν ψυχές που παίρνουν τηλέφωνο καμιά φορά και μου λένε κάποια λόγια τόσο σοφά, τόσο δυνατά, που κρύβουν χυμούς ζωής και πείρα πολλών δεκαετιών, που λες, ας πούμε, να τα σκίσω και τα πτυχία μου και να τα πετάξω όλα, γιατί αυτό που ξέρει αυτή η γιαγιούλα τώρα που μου μιλάει, αυτός ο παππούς, αυτός ο άνθρωπος που δεν το βάζει το μάτι σου, μου δίνει τέτοια δύναμη και χαρά και παίρνω κουράγιο στη ζωή μου. Και λέει κάπου μια παρήγορη κουβέντα ο Άγιος Αρσένιος, λέει: αν ζητήσουμε το Θεό, αν τον ζητήσουμε, θα μας φανερωθεί, και αν τον κρατήσουμε, θα παραμείνει σε μας. Καταλάβες, ζήτα το Θεό και θα έρθει. Δεν υπάρχει περίπτωση να ζητήσεις το Θεό και να μην σου φανερωθεί. Και το θέμα δεν είναι μόνο να φανερωθεί, είναι λέει και να μείνει κοντά σου. Το είπες ότι αυτό που κάποτε είχα τώρα δεν το έχω. Αισθάνθηκα το Θεό και τον έχασα. Κάποτε ένιωσα κάτι, τώρα έφυγε. Γιατί έφυγε? Γιατί λέει τη λέξη αυτή, να τον κρατήσουμε το Θεό. Κρατάς το Θεό κοντά σου όταν συντονίζεσαι όσο μπορείς.
με το πνεύμα της αγάπης Του. Κρατάς το Θεό κοντά σου όταν κάνεις αγώνα, όταν δεν επαναπάβεσαι. Όταν βάζεις το χέρι σου μπροστά να μην σβήσει αυτή η φλόγα που ανάβει στην καρδιά σου, και έτσι δεν φεύγει ο Θεός. Κρατάς το Θεό κοντά σου με την ταπείνωσή σου. Κρατάς το Θεό κοντά σου όταν κάνεις παρέα με άλλους ανθρώπους που είναι σαν και σένα και σε στηρίζουν. Και όταν το ένα κάρβουνο πάει να σβήσει, είναι κι άλλα δίπλα του πιο αναμένα και το ένα πυροδοτεί το άλλο. Και έρχεται ο Θεός και μας ζεσταίνει όλους και μας κρατά αναμένα κάρβουνα στην αγάπη Του. Και κάποτε λέει, πήγε ένας αρχιεπίσκοπος στον Αβάρσενιο μαζί με έναν άρχοντα και τους λέει, πέστε λέει γέροντα μια καλή συμβουλή, δώστε μας μια συμβουλή, μιλήστε μας. Και λέει, αν σας πω κάτι θα το τηρήσετε? Θα πω, λέει, αν θα το τηρήσετε αυτό που θα πω. Λένε αυτοί, ναι, θα το τηρήσουμε, το υποσχόμαστε. Και τότε λέει, ακούστε, όταν ακούτε ότι βρίσκεται κάπου ο Αρσένιος, δηλαδή εγώ, να μην πλησιάζετε. Μην έρχεστε κοντά μου. Αυτή την εντολή θέλω να σας δώσω και αυτή τη συμβουλή σας δίνω. Δεν είμαι εγώ το κέντρο. Δεν είμαι εγώ το θέμα. Μην κάνεις το λάθος να πας να θεραπεύσεις τα προβλήματα της ψυχής σου με ένα καινούριο λάθος. Το λάθος της προσκόλλησης. Το λάθος της απολυτοποίησης προσώπων. Το λάθος της προσωπολατρείας. Να λατρεύεις ανθρώπους. Όσο καλοί και αν είναι αυτοί, όσο άγιοι. Βλέπεις εδώ Αβάς Αρσένιος. Ακούτε το όνομά μου μακριά. Μην ασχολείστε με μένα. Κρατήστε αυτό που είπα. Εγώ τι είμαι? Είμαι ένα όχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ. Χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Τι είναι το όχημα? Είναι το όχημα αυτό που μεταφέρει κάτι. Χαίρε όχημα, λέμε στην Παναγία μας, Πανάγιο όχημα, αυτού που είναι πάνω στα Χερουβίμ, του Θεού, του Υιού του Θεού. Ο Χριστός είναι αυτό το που μας φέρνει η Παναγία στη ζωή. Και εμείς τι κάνουμε? Παίρνουμε το Χριστό από την Παναγία. Την αγαπάμε και αυτή. Τη σεβόμαστε. Φτάνουμε στα όρια της λατρείας, αλλά δεν τη λατρεύουμε όπως το Θεό. Πόσο μάλλον τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι σε αγαπούν, σε βοηθούν, σε στηρίζουν, σε εμπνέουν. Υπάρχουν άνθρωποι που όταν τους σκέφτεσαι, πραγματικά τονώνει τη ψυχή σου και λες, μόνο που τον σκέφτηκα πήρα κουράγιο. Το λέει στο συναξαριστή. Άγιοι που όταν τους έβλεπαν, λέει, στα μάτια, αμέσως το ηθικό τους ανέβαινε. Αμέσως πιάνανε, λέει, το κομποσχήνι στο χέρι να κάνουν προσευχή. Πήρα, λέει, δύναμη από αυτόν τον άνθρωπο μόλις τον είδα. Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι αυτός ο άνθρωπος είναι το όχημα του Θεού. Δεν είναι ο Θεός. Είναι ο μεταφορέας. Είναι αυτός που σου μεταφέρει τον Θεό. Πάρε το Θεό από τα χείλη του, από την καρδιά του, από το παρουσιαστικό του, από την ατμόσφαιρα που δημιουργεί γύρω, αλλά μην κολλάς αυτόν. Καταλάβες? Γιατί μετά προσκολάσαι, στενοχωριέσαι μετά αν δεν έχεις αυτό το πρόσωπο, υποφέρεις, παρεξηγείσαι εύκολα, συγκρίνεις συνέχεια τους άλλους ανθρώπους σε σχέση με αυτόν ή με αυτήν και βασανίζεσαι. Και αν κάτι γίνει και τον χάσεις αυτόν τον άνθρωπο, υποφέρεις. Γι' αυτό, για να μην υποφέρουμε, να μάθουμε η πηγή της ενεργητικότητάς μας, της ζωντάνιας μας, της δύναμής μας, να μην είναι άνθρωποι, αλλά να είναι πίσω από αυτούς ο Θεός. Να είναι μαζί με τους ανθρώπους που συναναστρεφόμαστε το Πνεύμα του Θεού που κυριαρχεί στη σχέση μας, αλλά όχι ατομικά αυτός ή αυτή. Και έτσι είπε ο Άγιος Αρσένιος. Όπου ακούτε το όνομα Αρσένιος, να φύγετε μακριά. Και μια φορά το ρώτησαν κάποιοι, γιατί, λέει, μας αποφεύγετε, Πάτερ, του λένε κάποιοι, γιατί όπως είπαμε το έχει σαν αρχή του να μην κάνει παρέα με πολύ κόσμο και να προτιμά τη σιωπή. Γιατί, λέει, οι άνθρωποι έχουν πολλά θελήματα. Δεν μπορώ να αφήσω το Θεό και να πάω με τους ανθρώπους. Ο Θεός ξέρει, λέει, όμως ότι σας αγαπάω. Οι άγγελοι, παρόλο που είναι χιλιάδες και μυριάδες, έχουν ένα θέλημα μόνο. Συντονίζονται με το Θεό. Οι άνθρωποι όμως, ο καθένας σε τραβάει στα δικά του. Γίνεται σε χίλια κομμάτια. Ο καθένας έχει τα βάσανά του, τις σκέψεις του, τη διασπασμένη του προσωπικότητα, τα μπερδέματά του, τα κολλήματά του ο καθένας. Δεν γίνεται, λέει, εσύ, δεν βοηθιέσαι, γίνεσαι και εσύ χίλια κομμάτια. Το θέμα είναι να είσαι ενιαία προσωπικότητα, συγκροτημένη, να μείνεις σταθερός και εσύ απομονωμένος,
Και τα αστέρια απομονωμένα είναι από τη γη, αλλά μας φωτίζουν τη νύχτα. Και ο ήλιος απομονωμένος είναι, απόμακρος είναι, αλλά καλύτερα που είναι απόμακρος, γιατί εκεί που είναι μας φωτίζει. Και το φως, λέει ο Κύριος, δεν το βάζουμε χαμηλά, αλλά ψηλά απόμακρα. Αλλά αυτό το απόμακρο δεν βγάζει κακία, δεν δηλώνει απόσταση ψυχική, απόσταση, ας πούμε, ότι δεν υπάρχει αγάπη και ενότητα. Όχι, αλλά δεν μπορώ να γίνω ένα με σένα. Δεν μπορώ να μπω στο πνεύμα σου, να γίνω εσύ, αν θέλεις, θα εμπνευστείς από το παράδειγμα που σου δίνω, λέει ο Αββάς Αρσένιος. Εγώ προσεύχομαι. Δεν θες εσύ να προσεύχομαι, εσύ θες να μπω στα οικογενειακά σου και να αρρωστήσω κι εγώ μαζί σου. Μα δεν θα σε βοηθήσω έτσι, αδερφέ μου. Κατάλαβε το λοιπόν ότι δεν σε περιφρονώ όταν σου λέω ότι κλείνω την πόρτα και σου λέω φύγε. Δεν θα σου μιλήσω. Δεν σε αφήνω. Προσεύχομαι για σένα. Αν δεν το πιστεύεις, τότε γιατί θες να έχεις σχέση μαζί μου. Άρα με αμφισβητείς. Άρα γιατί λες ότι με αγαπάς. Δεν με πιστεύεσαι. Εγώ προσεύχομαι, λέει ο Αββάς Αρσένιος, για σένα. Εσύ έφυγες. Στον δρόμο ίσως και να έκλαιγες ότι δεν σου μίλησα, δεν σε αγαπώ. Αλλά ο Θεός ξέρει πόσο σε αγαπώ. Είδατε τι λέει. Ο Θεός ξέρει, λέει, ότι σας αγαπώ. Αλλά δεν μπορώ, λέει, να είμαι με το Θεό και με τους ανθρώπους. Δεν σου είπα ότι εγώ, Βασίλη, το βλέπεις εσύ αυτό. Εγώ διαβάζω από το βιβλίο «Είπε γέρον». Εκδόσεις Αστήρ Παπαδημητρίου και λέει «Το γεροντικόν σε νεοελληνική απόδοση». Εγώ από αυτό διαβάζω. Και αν κανείς το έχει και κοιτάξει, στον Αββά Αρσένιο που λέει «Είναι από εκεί». Απλώς δεν το διαβάζω σαν ανάγνωση, διαβάζω και σχολιάζω. Και τα λέω έτσι με δικά μου λόγια που σκέφτηκα μερικά πράγματα. Ήταν, λέει, μια φορά που ο Αββάς Αρσένιος του λέγανε ότι γίνανε, ας πούμε, τα σταφύλια, γίνανε τα, λέμε τώρα, φρούτα, δεν ξέρω αν υπήρχαν στα μέρη του τέτοια φρούτα, γίνανε τα καρπούζια, γίνανε τα πορτοκάλια, γίνανε, και έλεγε ο Αββάς Αρσένιος, α, έγιναν τα, φέρτε μου να δοκιμάσω λίγο, και δοκίμαζε, λέει, απ' όλα, αλλά μόνο μια φορά, και ευχαριστούσε τον Θεό, και δόξαζε τον Θεό, και τον έβλεπαν οι άλλοι ότι ήταν άνθρωπος της ισορροπίας και του μέτρου, δεν ήταν των άκρων στην επαφή του με τους άλλους, για να μην προκαλεί, γιατί οι άλλοι μπερδεύονται. Μετά νομίζουν ότι επειδή, ας πούμε, ο Αββάς Αρσένιος δεν τρώει τίποτα, πρέπει να το κάνουμε κι εμείς. Και ταλαιπωρούνται. Ή μετά κάποιοι κάνουν συγκρίσεις και ζηλεύουν. Και λέει, κοίτα ασκητής, εγώ δεν είμαι καθόλου καλός σαν κι αυτόν. Και μετά σε συζητάνε κιόλας. Και λέει ο Αββάς Αρσένιος, αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Να περάσω στη ζωή μου όσο γίνεται πιο απλά και ταπεινά και με αφάνεια. Για να είσαι αφανής, ένα πολύ μεγάλο μυστικό είναι να είσαι απλός. Όπως όλοι οι άλλοι. Σιγά το πράγμα, δηλαδή, γιατί να ξεχωρίζεις με τρόπο που κάνει μπαμ. Ξεχώρισε στο δωμάτιό σου, ξεχώρισε στην καρδιά σου, ξεχώρισε εκεί που βλέπει ο Θεός τα πράγματα, μέσα σου. Εξωτερικά δεν ανάγκη να ξεχωρίζεις με τρόπο πολύ εντυπωσιακό που να το καταλάβουν όλοι. Ο Τάδε, λέει, δεν τρώει ποτέ από αυτό. Όμως όλοι μιλάνε γι' αυτό και το συζητάνε. Και δεν πέτυχε αυτό που πετυχαίνει τώρα ο Αββάς Αρσένιος. Ποιο? Την ταπείνωση. Όχι ότι αυτός που δεν τρώει δεν είναι ταπεινός. Μπορεί να είναι πολύ ταπεινός κάποιος, αλλά είναι μεγαλύτερη παγίδα και μεγαλύτερη δυσκολία να είσαι έτσι ταπεινός. Ενώ αυτός τι έλεγε, φέρτε μου ένα πορτοκαλάκι, φέρτε μου ένα σταφυλάκι, φέρτε μου να δοκιμάσω. Εντάξει, ωραία, ευχαριστώ το Θεό. Να σου αφήσουμε καμιά σακούλα, θες να γεμίσουμε το ψυγείο σου? Όχι, όχι, δεν θέλω άλλα. Απλώς έτσι δοκίμασα να ευχαριστήσουμε το Θεό. Πολύ γλυκιά αυτή η αίσθηση της ταπεινής συμπεριφοράς του Αββά Αρσενίου, και αυτό φάνηκε και όταν μια φορά αρρώστησε και χρειάστηκε κάτι, δεν μας λέει τι, το γεροντικό, και έπρεπε να τα αγοράσει γιατί δεν είχε. Και του λέει ένας, να σου δώσω εγώ. Πες το, ας πούμε, ότι ήθελε ένα λεμόνι, να κάνει μια σούπα, να βάλει λίγο λεμόνι, και δεν είχε. Και λέει, πριν να πάω να αγοράσω. Και του λέει άλλος, θα σου δώσω εγώ. Αυτός που όταν ήταν στον κόσμο ήταν πάμπλουτος. Είχε αμύθιτους θησαυρούς και δόξα και τιμή, είπαμε, έτσι μην το ξεχνάς αυτό. Και ξαφνικά αυτός δανείζεται και του δίνουν άλλοι. Και λέει στην προσευχή του, σε ευχαριστώ Θεέ μου, Κύριέ μου, που με αξίωσες να γίνω αντικείμενο της αγάπης, για χάρη του όνοματός σου. Γίνομαι εγώ αντικείμενο αγάπης, ασχολούνται άλλοι μαζί μου και κατάντησα εγώ να μου δίνουν άλλοι, που εγώ δεν ήξερα τι είχα. Αλλά τώρα είναι πιο ωραίο αυτό. Ταπεινώνομαι και δέχομαι αγάπη από τους ανθρώπους. Απλότητα. Πόσες φορές άνθρωποι οι οποίοι αρρωσταίνουν δεν το αισθάνονται αυτό, που ξαφνικά έρχονται συγγενείς τους, τους περιποιούνται στο κρεβάτι και κάπου αυτοί νιώθουν παράξενα. Λέει, τώρα πού κατάντησα, ας πούμε. Ντρέπονται. Δεν τους αρέσει. Λέει,
Άντε μωρέ ρε ζήλια, για να τώρα έρχονται, τώρα με αλλάζουνε, με πλένουνε, δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το πράγμα, ας πούμε. Εγώ ήμουν κύριος, ας πούμε, στον εαυτό μου, αλλά είχα προσωπικότητα. Τώρα, πού πήγαν αυτά, πού κατάντησα έτσι. Και λέει ο Θεός, μην το βλέπεις ως κατάντια. Δες του σαν μια ωραία ευκαιρία και αφορμή να δεχτείς και εσύ αγάπη. Και να δώσεις ευκαιρία και στους άλλους να δείξουν αγάπη, να ενωθείτε, να μονιάσετε, να φιλιώσετε. Μου έλεγε μια κυρία για ένα συγγενικό της πρόσωπο που αρρώστησε και μου λέει, δοξάζω το Θεό, αυτή η αρρώστια, λέει, μέσα στην τραγωδία της και στην τραγικότητά της και μέσα στον πόνο το μεγάλο, έφερε πολλά καλά. Να δείτε, λέει, τα παιδιά που αρρώστησε η μητέρα τους, κεριά αναμένα δίπλα της, να τη φροντίζουν. Κάποιοι συγγενείς που κάποτε ήταν διαφορετικοί και πιο ψυχροί, όλο καλοσύνη και αγάπη, ζεστασιά, επικοινωνούν, μιλάνε στο σπίτι, η ίδια που αρρώστησε. Μαλάκωσε η ψυχή της. Βγάζει καλοσύνη, λέει, ευχαριστίες, φύγαν τα πολλά τα νεύρα, ήρθανε πολλά καλά. Και έτσι ο Άγιος Αρσένιος, βλέπει το λογισμό του, τον γύρισε σε μια όμορφη σκέψη και λέει, Θεέ μου, σε ευχαριστώ που δέχομαι αγάπη. Θα μπορούσε να πει, Κύριε, σε ευχαριστώ που με ταπείνωσες, σε ευχαριστώ που εγώ κάνω υπομονή, που αντέχω. Όχι έτσι. Αισιόδοξα δες του. Βρες την αγάπη μέσα σε όλα αυτά. Δηλαδή, όταν έχεις έναν πειρασμό, μην λες όλη την ώρα, με έβαλε ο πειρασμός. Να λες, ο Θεός κάτι καλό θα βγάλει από αυτό. Ωραία πράγματα να βλέπεις παντού. Μην βλέπεις το σκοτάδι στα περιστατικά της ζωής σου. Να βλέπεις ευκαιρίες φωτεινές. Και αυτά τώρα στα λέω από το γεροντικό που διαβάζα αυτές τις μέρες και μου αρέσανε πολύ. Τα σημείωσα λίγο, έχω μπροστά μου το βιβλίο, το χαζεύω, το κοιτάω και όλα αυτά φυσικά έχουν μια εξήγηση όπως καταλαβαίνεις, γιατί ο Άγιος Αρσένιος ήταν άνθρωπος πολλής προσευχής και αυτή ήταν η πηγή της τροφοδοσίας του. Έπαιρνε δύναμη από τον Θεό, έπαιρνε ασφάλεια από τον Χριστό, γέμιζε η καρδιά του έτσι πολύ ειρήνη στην προσευχή. Σε σημείο που τον έβλεπαν οι άνθρωποι στο πρόσωπο και καταλάβαιναν ότι αυτός ο άνθρωπος δεν τους έχει ανάγκη εξάρτησης, απλώς τους αγαπά. Ότι από αυτούς πάει να πάρει πράγματα. Δεν έχει ανάγκη να πάρει από αυτούς πράγματα. Με την ευτυχία μου δεν την εξαρτήσω από σένα, ούτε εσύ από μένα, αλλά από το Θεό. Από εκεί έπαιρνε δύναμη, αξία, ασφάλεια, κουράγιο, ελπίδα. Και τον έβλεπαν, λέει, και την ώρα της προσευχής, κάποιος τον είχε δει κρυφά στο κελί του, πήγε να μπει και μη ανοίγει την πόρτα και τον βλέπει, λέει, να λάμπει το πρόσωπό του και τα χέρια του, λέει, ήταν σαν πύρινες φλόγες. Και το κατάλαβε, ας πούμε, ότι αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ προσευχόμενος άνθρωπος. Και το ρώτησε μετά ο Αβάς Αρσένιος, λέει, σε ώρα, λέει, από το... ήταν όλος, λέει, σαν φωτιά. Και του λέει, χτυπάς ώρα, λέει, την πόρτα. Λέει, όχι, όχι και πολύ. Και τώρα δεν συνέχισε ο Άγιος Αρσένιος για να μην του πει μήπως με είδες και δώσεις. Τα άφησε το πράγμα και έφυγε ο άλλος. Αλλά ειδικά, λέει, το Σάββατο το βράδυ, που ξημέρωνε Κυριακή, έκανε προσευχή και άρχισε την προσευχή του την ώρα που ο ήλιος ήταν από πίσω του. Χτύπαγε την πλάτη του ο ήλιος, στο ηλιοβασίλεμα. Και σταμάταγε την προσευχή του, λέει, όταν ο ήλιος τον ξαναχτύπαγε στο πρόσωπο. Από την άλλη πλευρά πλέον, την Ανατολή. Δύση και Ανατολή. Ξεκίναγε την προσευχή με τις τελευταίες ακτίνες του ήλιου, μίλαγε στον ήλιο, τον Χριστό δηλαδή, και τον ξανασυναντούσε ο ήλιος, ο φυσικός, του ουρανού, και τότε σταματούσε την προσευχή. Όλη νύχτα προσευχή. Και μετά ήταν όλη του η ζωή φωτισμένη, γιατί όταν ξεκινάς την προσευχή με τον ήλιο και καταλήγεις πάλι στον ήλιο, γίνεσαι και εσύ ήλιος. Συνέχεια είσαι μέσα στο φως. Και μετά σου λέει το παιδάκι σου τώρα, μαμά, έχω αυτό το πρόβλημα, και μέσα στο φως που είσαι, βλέπεις φως. Δηλαδή βλέπεις φως στο τούνελ του παιδιού σου, βλέπεις φως στο τηλέφωνο που ζητάνε λύσεις. Βλέπεις φως στις σχέσεις σου, βλέπεις φως στο σπίτι σου, στο σκοτάδι σου, στην τύφλωσή σου έρχεται φως για τις προσευχές. Δεν είναι δηλαδή να πάρουμε μόνο την τελική εικόνα αυτών των ανθρώπων και να πούμε, α, τι καταπληκτικός άνθρωπος. Σου λέει, έλα εδώ τώρα, εσύ κάνεις εκπομπές. Έλα εδώ, κλείσε λίγο το στοματάκι σου και έλα μαζί μου ένα Σάββατο βράδυ να σε πάρω μαζί μου. Λέει ο Αβάς Αρσένιος, για έλα. Έλα, πάμε, πάτερ, λέγε. Έλα να πιάσουμε κουβέντα. Όχι, δεν θα πιάσουμε κουβέντα. Και γονάτισε. Ναι, ωραία, γονάτισε. Τώρα μην μιλάς. Τώρα μίλα στο Θεό. Πιάσε επαφή με το Θεό. Και νιώσε, ας πούμε, νιώσε ότι είναι ο Δημιουργός σου, ότι είναι ο Σοφός Δημιουργός, ο Πανάγιος, ο Πανάγαθος, ο Παντοκράτορας, ο Πανταχού Παρών, που σε γεμίζει
ασφάλεια και δύναμη και εμπιστοσύνη. Ναι. Λοιπόν, τώρα να σταματήσουμε και να μιλάμε. Και αρχίζει και σου ξαναμιλάει το πρωί. Και λες, τι κάνω όλη νύχτα σου, πώς περνάει αυτή η νύχτα. Καταλαβες. Δεν είναι μόνο τι βλέπεις. Είναι τι προεργασία γίνεται για να το δεις αυτό. Μπορεί να διανοηθείς πώς ήταν ο Αβάς Αρσένιος όταν το πρωί μετά πήγαινε και έκανε παρέα με τους ανθρώπους. Όταν είχε έναν επισκέπτη, τι του λέγε αυτό το άνθρωπο, πώς του μίλαγε. Ναι, γιατί είχε προηγηθεί όλη αυτή η νύχτα όμως, Χρειάζεται μια εργασία για να βγει ποιότητα στη ζωή μας. Χρειάζεται ένα σκόπος. Χρειάζεται ένα ξενύχτη. Αυτό που κάνουν τώρα παιδιά που σπουδάζουν, που ξενυχτάνε και μετά βλέπεις έναν καλό γιατρό και λες, ας πούμε, τι καταπληκτικός γιατρός. Και παίρνει τόσα πολλά λεφτά, ρε παιδί, με ένα ραντεβού τόσα πολλά λεφτά. Και σου λέει, ναι, αλλά έλα να δεις κάτι ξενύχτια. Έλα να δεις κάτι καφέδες, κάτι φραπέδες, κάτι βιβλιοθήκες, στις βιβλιοθήκες του κόσμου όλου, κάτι ατελείωτα φωτιστικά, λαμπατέρ, πορτατίφ, όλη νύχτα αναμένα. Και να βλέπω τη μέρα και τη νύχτα να φεύγουν και εγώ να είμαι στα βιβλία βυθισμένος για να δεις τώρα αυτό το αποτέλεσμα. Όλα τα μεγάλα της ζωής, όλα τα μεγάλα. Θες να κάνεις οικογένεια καλή, πρέπει να ετοιμαστείς. Θες να κάνεις επιστήμη λαμπρή, πρέπει να ετοιμαστείς. Θες να γίνεις οτιδήποτε στον κόσμο και να προσφέρεις μια ποιότητα. Πάντα να ξέρεις ότι το βιαστικό δεν μπορεί να έχει ποιότητα και βάθος και μεράκι. Βλέπεις τώρα κάτι έργα τέχνης παλιά που κρατάγανε μήνες να τα ετοιμάσουν και χρόνια. Και τώρα πας και στο δίνουν σε 2 μέρες. Είναι δυνατόν αυτό που γίνεται σε 2 μέρες να έχει την ίδια, το ίδιο άρωμα, την ίδια σφραγίδα, την ίδια χάρη που είχαν κατασκευές που γίνονταν με τόσο μεράκι. Γι' αυτό ο Αβάς Αρσένιος με αυτές τις ολονύκτιες προσευχές του γέμισε την καρδιά του με εργαλεία μετά ευτυχίας και δυνατότητες μετάγγισης αυτής της ευτυχίας στον κόσμο και μας λέει και εμάς αυτό, ότι αύξησε και εσύ λίγο την προσευχή σου, τη μοναξιά σου, τη σιωπή σου. Τα θυμάσαι αυτά που είπαμε σήμερα λίγο? Και αν τα ξέχασες δεν πειράζει, δεν χάνεις και τίποτα από μένα. Πάρε το βιβλίο, το διαβάζεις και θα τα ξαναπούμε στην άλλη μας εκπομπή πάλι για τον Αβά Αρσένιο, διότι έχει πολύ ωραία πράγματα οι ιστορίες του γεροντικού. Έχουν πολύ ωραία πράγματα. Εύχομαι ως τότε να περνάς καλά. Εύχομαι ως τότε να είσαι χαρούμενη και χαρούμενος. Χαμογέλα λίγο, γιατί αυτό που σε απασχολεί είμαι σίγουρος 1000% ότι σε λίγες μέρες θα έχει περάσει και σε λίγο καιρό ούτε που θα το σκέφτεσαι και θα το κοιτάς σαν μια ανάμνηση. Α, πέρασε κι αυτό. Όλα τα προβλήματα αυτής της ζωής, όλα τα προβλήματα και οι μεγάλοι πόνοι αφήνουν βέβαια μια πληγή και μια ουλή και ένα χάραγμα, έτσι, ένα αποτύπωμα στην καρδιά μας, αλλά όλα έχουν ένα σκοπό καλό. Δεν παραθεωρώ τον πόνο σου, ούτε προσπερνώ τα δάκρυά σου και ειδικά αν εσύ πονάς έντονα για κάτι πολύ σοβαρό. Αλλά θέλω να σου πω ότι δες τα όλα αυτά που έχεις τώρα μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα και θα δεις ότι αποκτούν άλλη ένταση, έτσι. Σε παρακαλώ και εύχομαι και εσύ να παρακαλάς για μένα να μην κλαις, να μην απογοητεύεσαι και ο Θεός θα σου χαρίσει, εκτός από τα δάκρυα που καμιά φορά πλούσια έρχονται στη ζωή σου από τις στεναχώριες, θα σου χαρίσει και χαμόγελα. Μπορεί να μην είναι πάρα πολλά τα χαμόγελα, αλλά έστω αυτά τα λίγα που θα έρθουν, εύχομαι να είναι ποιοτικά, να είναι αληθινά και να σβήσουν όλα τα δάκρυα με ένα έστω μόνο χαμόγελο. Όπως ήταν σίγουρα, πιστεύω, το χαμόγελο του Αβά Αρσένιου, ο οποίος λίγο θα γέλασε, αλλά θα πλημμύρισε όλη του ύπαρξη με κύματα ευτυχίας και αγαλίασης. Κάτι τέτοιο εύχομαι να πάθεις κι εσύ. Το 41-18-602 και 41-18-640 είναι το τηλέφωνο της εκπομπής. Βασίλη Χατζηνικολάου, καλέ μου φίλε, μουσικοσυνθέτα, ψάλτη και ηχολήπτα της εκπομπής μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που και σήμερα μας έκανες παρέα και μας στήριξες και καθάρισες τον ήχο. Το email της εκπομπής είναι athéata.perasmata@yahoo.gr και θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Θα σε περιμένω μαζί με την μοναξιά σου, με τη χαρά σου, με την παρέα σου, να δούμε τι θα μας φωτίσει ο Θεός την άλλη φορά να πούμε. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια και χαμογέλα.